Αυξημένα είναι τα μέτρα στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα μόλις 24ωρο από τον συναγερμό που έχει σημάνει στη Λευκοσία. Η ανησυχία μεταξύ των επιβατών είναι έντονη. I'm washing my hand, I do the things I have to do, but on the other hand, not much we can do. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν στα πιο αυστηρά μέτρα πρόληψης. Νομίζω το κοινό έχει ενημερωθεί αρκετά. Σίγουρα ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί ο καθένας έχει την οικογένειά του. Τόσο για τους δικούς του, όσο και για τον άλλον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι καιρός να πάρει και η κυβέρνηση μας σίγουρα περισσότερα μέτρα. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά πίσω από το μυαλό μου, ναι, ανησυχώ. Επειδή έχει εξαπλωθεί παγκόσμια, είναι η παγκόσμια επιδημία πλέον, οπότε... Φοβάμαι πάρα πολλά, γιατί μένω στο Johannesburg και φοβάμαι ότι θέλω να έρθω πίσω στην Κύπρο. Τώρα έχει και εδώ τα ίδια χειρότερα, όπως κατάλαβα, γιατί έμεινα τώρα 5 μήνες εδώ και είδα, είναι χάλια, χάλια. Μάσκες έπρεπε να μοιράζουν εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα. Μόνο με τις μάσκες θεωρείτε ότι θα... Όχι, αλλά είναι μια έτσι... Μια κάτι είναι και αυτό. Μέτρα πρόληψης και από το προσωπικό. Γυναίκα υπάλληλος φορά μάσκα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για συνεχή εξαερισμό των αερολιμένων, λιμανιών και εμπορικών κέντρων. Εκτός Κίνας έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 130 κρούσματα σε 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο.